Να σε διακόψω, γιατί έχω ένα Skype, φοβάμαι μην πέσει. Είναι ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, είναι ψυχίατρος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη σύνδεση, κύριε Παπαδημητριάδη, γιατί έχετε θίξει ένα ζήτημα που όλοι το σκεφτόμαστε μέσα σε αυτή την τραγωδία. Το ότι τα φέρετρα δίνονται σφραγισμένα για να μην σοκαριστούν οι γονείς, για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο η ψυχική της υγεία. Εσείς έχετε μια άλλη άποψη. Ευχαριστώ πολύ για τη μεγάλη... Είδε. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλές διαστάσεις σε αυτή την υπόθεση των φερέτρων. Πρώτα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια νομική διάσταση, η οποία είναι ανυπέρβλητη. Είναι γεγονός ότι όταν το κράτος υιοθετεί έναν ρόλο πατερούλη που αποφασίζει αν ισχύουν ή όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσκρούει αμέσως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή η απόφαση λοιπόν που επιβάλλει να μην έχουν πρόσβαση οι οικογένειες, αν το επιθυμούν, και εφόσον βεβαίως εμείς οι ειδικοί έχουμε ενημερώσει τις οικογένειες τι θα αντικρίσουν. Αυτή η απόφαση λοιπόν που επιβάλλει να μην έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης στον άνθρωπό τους, στα λείψανά του, προσβάλλει τα άρθρα 8 και 9 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πέρα από αυτό υπάρχει βεβαίως και η επιστημονική διάσταση, όπου κατηγορηματικά θα σας πω πως ο επιστημονικός τύπος μέσα από την δημοσιευμένη έρευνα που υπάρχει διεθνώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πράγματι οι οικογένειες να αγγίξουν ενδεχόμενα τα λείψανα ή το σώμα του ανθρώπου τους, ακόμη και αν μιλάμε πραγματικά για απομεινάρια. Γιατί διατηρείται η κοινωνική ταυτότητα του ανθρώπου που φεύγει από τη ζωή μέχρι την κηδεία του, και αυτό βοηθάει το πένθος. Η επαφή δηλαδή των ανθρώπων με ένα κομμάτι του αγαπημένου τους προσώπου είναι βοηθητική ψυχικά. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει για όλους. Ασφαλώς υπάρχουν εξαιρέσεις και ασφαλώς θα σεβαστούμε πάντα το δικαίωμα των ανθρώπων να επιλέξουν μία άλλη διαχείριση. Αλλά πρέπει να τους αναγνωρίσουμε τη δυνατότητα, τουλάχιστον να έχουν αυτό το δικαίωμα. Δεν μπορούμε να τους το απαγορέψουμε. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μία ηθική διάσταση. Εδώ εμείς είμαστε ένας λαός με αρχαία ιστορία στο σεβασμό του νεκρού και στη διαχείριση των νεκρών. Έχουμε επίσης πολλά ηθικά έθιμα που αφορούν το πώς τιμούμε τα λείψανα, τα ιερά λείψανα. Και για τις οικογένειες τα λείψανα των δικών τους αγαπημένων είναι ιερά. Δεν έχουμε λοιπόν την... Κύριε Παπαδημητριάδη, όμως ούτως ή άλλως έχει προηγηθεί μια... Κύριε Παπαδημητριάδη, ούτως ή άλλως έχει προηγηθεί μια πολύ σκληρή διαδικασία για όσους γινόταν, η διαδικασία της αναγνώρισης. Και ξέρουμε ότι αυτό πολλές φορές δεν έγινε σε σωρούς οι οποίες ήταν, αν μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, αρτιμελείς. Έγινε σε περιπτώσεις που το κάνανε από ένα τατουάζ, από κάποιο άλλο σημείο αναγνωριστικό του σώματος. Είναι μια άλλη διαδικασία. Στις περιπτώσεις έγινε με DNA. Η αναγνώριση, πρέπει να σας πω, των ντομάτων μετά από φυσικές ή μεγάλες καταστροφές ή δυστυχήματα σαν αυτό, γίνεται πράγματι μέσω φωτογραφιών κυρίως, και δεν είναι απαραίτητο οι συγγενείς να υποβληθούν σε αυτό το μαρτύριο. Παρ' όλα αυτά, σας ξαναλέω, δεν έχουμε το ηθικό ούτε και το νομικό δικαίωμα, εσείς είστε δικηγόρος και το γνωρίζετε, να απαγορεύσουμε την πρόσβαση των ανθρώπων που επιθυμούν να δουν, να αγγίξουν ένα λείψανο του αγαπημένου τους προσώπου. Ποιοι είμαστε εμείς που θα απαγορεύσουμε αυτό το δικαίωμα σε μια οικογένεια, αν η οικογένεια θελήσει να το ασκήσει? Ναι, ούτως ή άλλως, νομίζω, όταν παραδίδεται ισορρός, κύριε Παπαδημητριάδη, όταν ισορρός πλέον φεύγει από την ευθύνη του νοσοκομείου, του κρατικού ιδρύματος που είναι εκεί, και παραδίδεται στο γραφείο τελετών και κατ' επέκταση στην οικογένεια. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα από τις οικογένειες, αν θέλουν, να τελέσουν την εξώδιο ακολουθία με ανοιχτό ή κλειστό το φέρετρο. Είδαμε τώρα, γιατί παρακολουθήσαμε με μια μετάδοση που είχαμε, την εξώδιο ακολουθία της Ιφηγένειας. Και είδαμε ότι το καπάκι από το φέρετρο μπήκε μετά, προς το τέλος. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι κάποιες περιπτώσεις όπου οι οικογένειες και οι συγγενείς θα έχουν τη δυνατότητα να χαιρετήσουν τους ανθρώπους τους, έστω και την ίστατη στιγμή του ενταφιασμού. Σε κάθε περίπτωση, εγώ σας θυμίζω ότι η απόφαση της Υπουργού είναι ότι αποφασίζουμε για σφραγισμένα φέρετρα η πρόσβαση. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, εμείς αναφερόμαστε πάντα σε αυτή την κρατική επιβολή του να σας μην ρωτήσω έχει εγώ τη δυνατότητα. Κάτι. Κυρίως ψυχιατρικά και λιγότερο νομικά. Πιστεύετε ότι το τραύμα ενός γονιού που θα δει ένα απομεινάρι από το παιδί του... Επουλώνεται. Είναι κάτι που το αντέχει ή δεν θα αντέξει το να μην το δει? Θα σας απαντήσω. Οι οικογένειες αυτή τη στιγμή δεν φεύγουν από κοντά
παραμένουν εκεί, στην περιοχή που έχουν γίνει τα γεγονότα. Είναι κοντά στο νοσοκομείο που ο άνθρωπός τους βρίσκεται στο νεκροτομείο και ο λόγος είναι ακριβώς ότι θέλουν να βρίσκονται κοντά στο παιδί. Και δεν έχει σημασία αν αυτό αφορά στο λείψανο του παιδιού ή αν αφορά σε ένα ολοκληρωμένο σώμα. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και πρέπει να το σεβαστούμε. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και έχει τον δικό του τρόπο στο πένθος. Ορισμένοι άνθρωποι πραγματικά ωφελούνται να έχουν αυτή την τελευταία επαφή. Δεν μπορούμε να τους το απαγορεύσουμε. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να επιβάλλουμε και στους άλλους ανθρώπους τον δικό μας τρόπο. Επειδή εμένα δεν μου φαίνεται σωστό ή επειδή εγώ νιώθω από τα δικά μου βιώματα ότι αυτό θα ήταν επώδυνο. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του διαχείριση. Η επιστημονική έρευνα λοιπόν σε αυτό καταλήγει ότι περισσότεροι μάλλον ωφελούνται παρά έχουν προβλήματα αργότερα στην ψυχική τους λειτουργία από αυτήν την τελευταία επαφή. Δείχνει δηλαδή η επιστήμη μας. Ναι, πώς μπορεί μια οικογένεια μέσα από, από μια τέτοια τραγωδία να βοηθηθεί? Μπορεί ένας γονιός ποτέ να ξεπεράσει αυτό το τραύμα, να αρχίσει να ζει? Γιατί εγώ νομίζω ότι πάβουν να ζουν πια αυτοί οι άνθρωποι. Θα σας απαντήσω. Πρώτα για να σας τελειώσω αυτή την κουβέντα που κάνουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Η επίγνωση του θανάτου και η επίγνωση του τέλους, ακόμα και με την επαφή με το λείψανο ή με το νεκρό σώμα του δικού μας ανθρώπου, είναι βοηθητική στην έναρξη του πένθους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ξέρετε, ότι αυτή η μεγάλη επιστημονική έρευνα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με ερευνητές το 2010, έγιναν αποδεκτές από οργανισμούς όπως η Disaster Action, που είναι ίσως ο μεγαλύτερος εθελοντικός οργανισμός αντιμετώπισης θυμάτων μετά από καταστροφές. Έχει διαχειριστεί το Lockerbie, την πτώση του αεροσκάφους και πολλά σιδηροδρομικά δυστυχήματα στη Μεγάλη Βρετανία κατά καιρούς. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι χαιρετίζεται αυτό το αποτέλεσμα της έρευνας που δείχνει ότι η επαφή με το νεκρό σώμα ή με τα λείψανα είναι για κάποιους ανθρώπους βοηθητική. Αυτό βεβαίως μπορούν να το δουν και οι ειδικοί που βρίσκονται επί τόπου στην διαβούλευση που κάνουν, την ψυχική διαχείριση που επιχειρούν να κάνουν με μεγάλο κόπο και ηρωισμό, βέβαια, με τις οικογένειες αυτές οι οποίες υποφέρουν τη συντριπτική θλίψη. Αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα να το απαγορεύσουμε. Σε σχέση όμως με αυτό που σας ρώτησα. Η δική μας ένσταση αφορά σε αυτήν την άρση του δικαιώματος, την απαγόρευση. Ναι, παρακαλώ. Το άκουσα. Σε σχέση όμως με αυτό που σας ρώτησα, μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να σταθούν ξανά στα πόδια τους, να ζήσουν? Θα σας πω. Το μέλλον δεν είναι εύκολο βεβαίως. Γιατί κάθε άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή σε αυτό το ατύχημα, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι αφήνει πίσω του πολλούς ακόμα ζωντανούς νεκρούς. Οικογένειες, φίλους, συμφοιτητές, οι οποίοι θα υποφέρουν με τις αναμνήσεις. Εδώ είναι και ο ρόλος ο δικός μας πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αν καθένας μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που χάνει ένα δικό του άνθρωπο, πόσο μάλλον όταν δεν ακολουθείται και η νομοτέλεια, δηλαδή να φύγει πρώτα ο γονιός και μετά το παιδί, αλλά φεύγει πρώτα το παιδί και μετά ο γονιός. Αυτό που μπορεί να κάνει όμως κάθε άνθρωπος εδώ είναι να σκύψει πάνω σε μια πολύ σημαντική και ουσιαστική σκέψη που θα μοιραστώ μαζί σας. Ότι πρέπει να τιμήσουμε τον άνθρωπο που φέρει τη ζωή, ακολουθώντας την επιθυμία που ξέρουμε ότι θα έχει για εμάς. Ποια θα ήταν η επιθυμία του ανθρώπου, του αγαπημένου μας που φεύγει από τη ζωή? Να μην μας αφήσει και εμάς συντετριμμένους, να μην μας αφήσει στα μαύρα. Θα ήθελε να μας αφήσει πίσω με ένα χαμόγελο νοσταλγικό, όπου θυμόμαστε τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του. Αυτή είναι σίγουρα η επιθυμία που έχει για εμάς. Αν μπορούσε να μας μιλήσει από μια άλλη διάσταση, αυτό θα μας έλεγε. Δεν θέλω να υποφέρεις. Θέλω να σηκωθείς στα πόδια σου και να προχωρήσεις. Αυτή η δική μας η προσπάθεια να συγχρονιστούμε με αυτή την επιθυμία που σίγουρα έχει για εμάς είναι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε την ανάμνηση του ανθρώπου που φεύγει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.